κύριος Φραγκίσκος Ραγκούσης. Καλή σας μέρα, κύριε Ραγκούση. Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πρώτα απ' όλα, σε τι κατάσταση είναι ο ίδιος ο κρατούμενος? Ο κρατούμενος είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διότι μετά από την απεργία πείνας, εδώ και 4 μέρες πέρασε σε απεργία δίψας, οπότε πλέον οι οποιασδήποτε καταστάσεις μπορεί να καταστούν μία... Είναι στο νοσοκομείο αυτή την ώρα? Στο νοσοκομείο, στο Πανεπιστημιακή Κλινική της Λάρισας. Και εκείνο το οποίο ζητήσαμε, κυρία Οικονόμου και κυρία Αναστασάκου, ήταν να τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Υπουργείου. Δηλαδή, Δευτέρα ή Τρίτη να συγκληθεί η ΚΕΜ. Τίποτα άλλο δεν ζητήσαμε. Αυτό μας το γιατί ζητάει ο κρατούμενος να γυρίσει στον Κορυδαλό? Ποιος είναι ο λόγος? Για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή του, οικογενειακοί και κοινωνικοί λόγοι. Ναι. Όπως ξέρετε, ο κύριος Γιατζόγλου ουδέποτε αποδέχθηκε τη συμμετοχή του στη συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς και δεν αποδέχεται και την αποδιδόμενη κατηγορία για το τρομοδέμα. Ναι. Είναι λοιπόν ένας κατηγορούμενος, υπόδικος, ο οποίος πρέπει να είναι στον κόσμο. Ναι, αλλά μπορεί ο κάθε υπόδικος, κατηγορούμενος και κρατούμενος να εκβιάζει μια ολόκληρη πολιτεία? Θα πει κανείς. Εκβιάζει, κύριε Οικονόμου, όταν ζητάει το δίκαιό του. Μισό λεπτό. Εδώ υπάρχει ένα κύμα βίας, ανομίας, καταστροφής σε όλη τη χώρα σχεδόν. Στο όνομα του κυρίου Γιατζόγλου. Όχι, όχι. Και ζητούν και αυτοί να γυρίσει τον Κορυδαλό, αλλιώς λένε θα, οι μέρες του 8 θα είναι τίποτα. Απειλούν με αίμα επί της ουσίας, κύριε Ραγκούση. Ακούστε, εμείς είμαστε δικηγόροι του Γιατζόγλου. Ναι. Δεν υιοθετούμε τακτικές και πολιτικές, οι οποίες όμως προκαλούνται από τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η εξουσία. Δεν είναι θέμα του Γιατζόγλου και του Ραγκούση ποιοι αντιδρούν και πώς αντιδρούν. Δεν υιοθετούμε ή καθοδηγούμε ή συνδιαμορφώνουμε. Αυτή είναι η εύκολη λύση. Ναι, αλλά κρούεται και εσείς τον κόδωνα του κινδύνου προς την πολιτεία. Να λάβει τα μέτρα της, λέτε. Εγώ αυτό το οποίο δεν κρούω κανένα κόδωνα. Εγώ το μόνο το οποίο κρούω είναι η εφαρμογή των υπεσχημένων. Αυτά τα οποία προβλέπει ο νόμος. Είναι υπόδικος. Ο Κορυδαλός είναι δικαστική φυλακή. Είναι ο τόπος κατοικίας στην Αθήνα. Εδώ πρέπει να μείνει ο άνθρωπος. Κύριε Ραγκούση, εσείς προχθές, προχθές συναντηθήκατε με τον κύριο Φυτράκη, στο οποίο το σπίτι είχαμε την επίθεση χθες το βράδυ. Όχι, όχι, εγώ δεν έχω συναντήσει ποτέ τον κύριο Φυτράκη και δεν ζήτησα ποτέ να το συναντήσω παρά μόνο προχθές για 2 λεπτά για να το εκθέσω. Τι του ζητήσατε? Δεν με δέχθηκε. Α, δεν συναντηθήκατε? Όχι. Εσύ, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Ραγκούση. Είναι γραμματέας ότι είναι πιεστικό το πρόγραμμά του. Αυτό που ζητάει ο πελάτης σας, ο κύριος Γιατζόγλου, ισχύει για όλους τους κρατούμενους? Δηλαδή, όσοι μένουν στην Αθήνα, είναι συγγενείς τους εδώ, είναι υποχρεωτικά στις φυλακές Κορυδαλού? Βεβαίως. Όταν είσαι υπόδικος, πηγαίνεις σε δικαστικές φυλακές. Ναι, αλλά εδώ καταγγέλλονται κυκλώματα. Λέγεται ότι στο παρασκήνιο και από αστυνομικές πηγές ότι ο ίδιος θέλει να είναι εκεί για να είναι με τις πυρήνες της φωτιάς, να οργανώνουν σχέδια, να καταστρώνουν επιθέσεις, να στρατολογούν νέα μέλη. Είναι δυνατόν να το δεχτούμε αυτό το πράγμα? Ακούστε με, έτσι όπως το θέτετε, όχι. Οι πυρήνες όμως της φωτιάς, τα μέλη, έχουν δικαστήρια και βρίσκονται στον Κορυδαλό. Δεν βρίσκονται επειδή κάποιος τους το είχε χωρίσει. Σε ένα λοιπόν Κορυδαλό, σε τόσες πτέρυγες, δεν χωράει ο Γιατζόγλου? Για το όνομα του. Ναι, αλλά σκεφτείτε δηλαδή τώρα τη θέση της πολιτείας, κύριε Ραγκούση. Αν δηλαδή τώρα δεχτεί αυτό το αίτημα το Συμβούλιο και έρθει πίσω, σκεφτείτε τι θα γίνει μετά. Θα σου πούν, να, υποχωρεί η πολιτεία στο μπάχαλο. Ακούστε, πρέπει να το δούμε και αυτό, είναι σοβαρό θέμα. Η πολιτεία δεν υποχωρεί στον μπάχαλο. Η πολιτεία αποδέχεται το δίκαιο. Είναι εντελώς διαφορετική η βάση που το θέτεται. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η αδράνεια της εφαρμογής συγκεκριμένων δεσμεύσεων και συγκεκριμένων διατάξεων του σοφρονιστικού είναι εκείνο το οποίο οδηγεί πολλές φορές τους πολίτες σε μια ακραία εκτόνωση. Ναι, υποπίεση όμως όλα αυτά, κύριε Ραγκούση. Τώρα, ακραία εκτόνωση. Λέτε, χρησιμοποιείτε κάποιους όρους που δεν συνάδουν με την πραγματικότητα, κύριε Ραγκούση. Εσείς είστε δικηγόρος, το καταλαβαίνω. Και σας ακούω και πάντοτε γνωρίζω την ποιότητα και την ευαισθησία με την οποία προσεγγίζετε τα θέματα. Και μα μου λέτε τώρα για πολίτες που εκτονώνονται. Είναι σωστό αυτό? Έχει διαλυθεί το σύμπαν μας, γράφει ο διεθνής τύπος ότι γίναμε μπάχαλο και μιλάμε για πολίτες που έχουν μια εκτόνωση. Έχουν μια εκτόνωση ακραία, είπα.
Αυτό είναι θέμα πώς αντιδρούν και πώς κρίνουν τις αποφάσεις της εξουσίας σε διάφορα κοινωνικά θέματα. Δεν είναι ακραία εκτόνωση, κύριε Ραγκούση. Παράνομες πράξεις κάνουν και απειλούν με αιματοχυσία. Δεν είναι ακραία εκτόνωση αυτό. Ναι, αλλά με την έννοια της πολιτικής ανυπακοής. Κάποιοι φταίνε που τους οδηγούν. Ας δούμε και τις δύο πλευρές του. Δηλαδή τώρα ο κύριος Γιατζόγλου θα συνεχίσει κατά τη γνώμη σας αυτό που γνωρίζετε. Την απεργία πείνας και δίψας θα φτάσει, μέχρι το τέλος. Δυστυχώς αν επιστρεπτεί. Αυτή είναι η θέση του. Αυτή είναι η θέση του. Και η κατάστασή του είναι κρίσιμη ήδη, όπως μας είπατε νωρίτερα. Είναι κρίσιμη και πιστεύω ότι είναι αμαρτία να καθεί ένας νέος άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε την απεργία στα 50 κιλά και ήδη πέρασε στη δίψα 4 μέρες. Πάντοτε η ένομη τάξη, κυρία Αναστασάκου, δεν πρέπει να είναι ανταποδοτική. Πρέπει να προσπαθεί να νουθετεί τα όποια βήματα σήμερα του Γιατζόγλου. Ποιος ξέρει από όλους μας μετά από 4-5 χρόνια πώς θα είναι. Ας δώνουμε λοιπόν ευκαιρίες, ας απλώνουμε το χέρι και να μην κοιτάμε εάν ο Γιατζόγλου είναι υποκινητή. Κανείς δεν θέλει, κύριε Ραγκούση, να καταδικάζεται ένα νέο παιδί και να καταστρέφει τη ζωή του. Ίσα-ίσα, ανθρωπιστικούς λόγους και συναισθήματα έχουμε όλοι μας. Αλλά εδώ μιλάμε για τρομοκρατικές καταστάσεις. Μιλάμε για φαινόμενα ανομίας και παραβατικότητα σοβαρά. Και πρέπει να δούμε εδώ το κατηγορητήριο. Είναι σοβαρό. Το κατηγορητήριο είναι σοβαρό. Μήπως είπε κανένας να βάλουμε ένα χ στο κατηγορητήριο και να βγάλουμε τον κύριο Γιατζόγλου έξω. Να πιέσουμε να γίνει η δίκη καλύτερα, να τρέξει το θέμα, να προχωρήσει. Αυτό πρέπει να πιέσετε κι εσείς. Μισό λεπτό, κύριε Ραγκούση. Που δεν δέχθηκε ο κύριος Φυτράκης τον κύριο, το συνήγορο του κύριου Ραγκούση. Και είδαμε το βράδυ επίσκεψη μηχανοκίνητη ομάδα αντιξιαστών στο σπίτι του. Είχαμε επίθεση, ναι, γι' αυτό το ρώτησα νωρίτερα. Εγώ αυτό έχω να πω μόνο τα γεγονότα. Κοιτάξτε, έτσι όπως το συνδέεται, είναι σαν αυτοί οι Ραγκούσης που κάποιοι μαζευτήκαν έξω από το σπίτι. Όχι, κύριε Ραγκούση, εσείς τη δουλειά σας κάνετε, συνήγορος του ανθρώπου αυτού είστε, αλλά δεν βλέπω το λόγο για τον οποίο και θα υπάρχει κάποιος κρατούμενος να διαλέγει σε ποια θα σοφρονιστεί, σε ποια φυλακή θα είναι. Αν μου πείτε εσείς μία στην Ευρώπη, να σας το πω κι εγώ. Έχει ανάκριση. Έχει σοβαρότατα θέματα. Μπορούν οι δικηγόροι να πηγαίνουν στη Λάρισα να τον επισκεφτούν. Α, εντάξει, είναι θέμα μετακίνησής σας, το δέχομαι. Άμα είναι θέμα ότι δεν μπορείτε εσείς να πηγαίνετε, το δέχομαι. Εντάξει. Και θέμα επικοινωνίας και θέμα ανάκρισης. Αν δεν μπορείτε, κύριε Ραγκούση, να πηγαίνετε οι συνήγοροι του, ναι, είναι ένας λόγος αυτός να το θέσετε. Σοβαρός. Δεν είναι μόνο αυτός. Αυτό είπατε, εντάξει. Η μητέρα του έχει τραυματισμένη υγεία. Μπορεί για να πηγαίνει κάθε δύο φορές την εβδομάδα στη Λάρισα. Αντέχει οικονομικά. Κύριε Ραγκούση. Τέτοια κοινωνικά θέματα δεν πρέπει να τα δούμε. Κύριε Ραγκούση, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας μέρα. Τώρα, κύριε Παπαχριστόπουλε, αν λάβουμε υπόψη όσα είπε ο συνήγορος του Κωνσταντίνου Γιατζόγλου, φαίνεται ότι αυτή η ιστορία οδηγεί.